Η σημερινή περιοδία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο σκέλη. Ε, το πρώτο σκέλος λοιπόν ήταν αυτό να επισκεφτούμε τους αγρότες και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα τους πράγμα που έγινε στη Χρυσούπολη, στον μπλόκο εκεί των που έχουν αναπτύξει. Και στη συνέχεια να επισκεφτούμε την ε, βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, ή ΕΛΦΕ όπως λέγεται τώρα, για να δούμε το πρόβλημα που τις τελευταίες μέρες ε, έγινε έντονο, με τον κίνδυνο της πάυτης λειτουργίας της ε, βιομηχανίας. Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους, Είπαμε τις δικές μας απόψεις. Θεωρούμε ότι η βιομηχανία είναι σημαντική για τον πρωτογενή τομέα, για τον αγροτικό τομέα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κλείσει. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει υπό δημόσιο έλεγχο. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια παραγωγή, έναν πρωτογενή τομέα, ο οποίος πραγματικά να στηρίζεται στα δικά του πόδια. Η ελληνική κοινωνία και η οικονομία βιώνει μια πρωτοφανή κρίση. Μια κρίση, θα έλεγα, την χειρότερη με πολεμικά. Όχι μόνο δικαιώματα εργαζομένων έχουν καταπατηθεί, οικονομίες, εισοδήματα έχουν εξαφανιστεί, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχει μπει η ελληνική οικονομία σε ένα σπιράλ ύφεσης, ύφεσης θανάτου θα έλεγα, και από ό,τι φαίνεται η συγκυβέρνηση η εσωτερική τροϊκά ακολουθώντας νημονιακές πολιτικές δεν μπορεί, έχει γίνει πλέον αποδεκτό και από τους ίδιους τους θεασότες αλλά και από τους εμπνευστές των συγκεκριμένων πολιτικών ότι δεν μπορεί να υπηρετηθεί. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση έχει διαμορφωθεί όχι μόνο έτσι στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ότι στη χώρα μας διαμορφώνονται δύο πόλοι οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν από τον ελληνικό λαό την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Ο ένας πόλος είναι αυτός ο οποίος σήμερα την οδηγεί στην εξαθλίωση και στην εξαφάνιση και ο άλλος πόλος είναι ο πόλος της αριστεράς με βασικό εκφραστή το συνασπισμό ριζοσπαστική αριστεράς, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο που ουσιαστικά με τις επεξεργασίες που έχει κάνει και με τη δυναμική που έχει μέσα από τη συμμετοχή του στα κινήματα, στις κινητοποίησεις, πλέον εδραιώνει την εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή ζούμε τα επίχειρα των μέτρων που ψηφίστηκαν τον Νοέμβριο. Ζούμε δηλαδή ουσιαστικά το τελευταίο σκαλοπάτι της εξαθλίωσης και γι' αυτό και η κοινωνία αντιδρά οργανωμένα και μαζικά. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση έχει βρει τον τρόπο. Είναι ο αυταρχισμός και το ντύσιμο στο χακί. Αυτό το κομμάτι που είναι η αγρο... το... η αγρο... ο αγροτικός ξεσηκωμός για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και περιλαμβάνει την πιο ζωντανή κοινο... κοινωνική ομάδα αυτή τη στιγμή στη χώρα η οποία παλεύει για την, για την επιβίωσή της. Κάνουν ένα ουσιαστικά σηκώνουν μια, απόγνωση, μια κραυγή απόγνωση και κάνουν έναν αγώνα επιβίωση για να μπορέσει να υπάρξει και η ίδια η χώρα. Γιατί η χώρα μα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αγροτικά και με την αγροτική παραγωγή και θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλο βάρο. Έχουμε αποδείξει ότι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι βουλευτέ δεν δρούν μόνο με στη Βουλή, δεν δρούν με αυτόν τον τρόπο μοναδικά. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, συμπαραστεκόμαστε, συμπαραστεκόμαστε στα κινήματα που έχουν γεννηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους αγώνες των αγροτών και των εργαζομένων γιατί θεωρούμε ότι η ανατροπή θα έρθει από τα κάτω. Η ανατροπή είναι ένα αίτημα λαϊκό το οποίο με δημοκρατικό τρόπο θα μπορέσει να αναποδογυρίσει και να αλλάξει τροχές σε αυτή τη χώρα η οποία τα τελευταία τρία χρόνια βαδίζει σε πολύ κακό δρόμο και ουσιαστικά ρίχνει την κοινωνία στο καναβάτσο. Θεωρούμε ότι... Ένα πρώτο βήμα μαζί με τους αγρότες και οι εργαζόμενοι στις 20 Φλεβάρες στην απεργία που έρχεται είναι ένα πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει και είναι ένα δείγμα που πρέπει να είναι και μια φωνή που πρέπει να είναι πολύ ισχυρή ώστε να καταλάβει η τρικομματική κυβέρνηση ότι δεν έχει την λαϊκή βούληση υπέρ της. Είναι ενάντια σε όλο το λαό, οι αποφάσεις που παίρνει ουσιαστικά είναι ενάντια στο μέγιστο, στο μέγιστο σύνολο του ελληνικού λαού, και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να σταματήσει αυτή η πολιτική είναι η ανατροπή, είναι οι εκλογές, είναι αυτό που ζητάμε πάει για το τελευταίο χρονικό διάστημα για να σταματήσουμε την ανθρωπιστική καταστροφή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σώσουμε τους ανθρώπους μας, να σώσουμε τη γη μας, να σώσουμε το μέλλον αυτής της χώρας εάν δεν ανατραπούν αυτές τις πολιτικές. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες, εργαζόμενους, αγρότες, συνταξιούχους, νεολαίους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους να μπουν μπροστά ώστε να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική πορεία. Για μας ο αγροτικός τομέας είναι σημαντικός όχι μόνο διότι εξασφαλίζει την επιβίωση ενός λαού αλλά ιδιαίτερα για την Ελλάδα πάνω από το 50% του ελληνικού λαού έχει άμεση ή έμεση σχέση με εισόδημα ή με υλικό από τον πρωτογενή τομέα, από τον αγροτικό χώρο. Δυστυχώς οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα μια χώρα θα έλεγα παραδοσιακά αγροτική την κατέστησαν εμοραγικά εισαγωγική. Η όλη συζήτηση ανέδειξε και θα λέγα, την μέχρι σήμερα αδυναμία τους να αντιληφθούν που πάει η κατάσταση, όμως η όλη συζήτηση τελικά οδηγήθηκε σε μια θα λέγα, συμφωνία μεταξύ μας ότι σε αυτή την πορεία για τη σωτηρία της μονάδας και τη λειτουργία επόφελος και των αγροτών αλλά και ιδιαίτερα των ίδιων θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και κυρίως να βοηθήσουμε και αυτοί εμάς και εννοώ έτσι το σύνολο θα έλεγα έτσι, του πολιτικού κόσμου αλλά για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση διότι αν αφήσουμε σε αδράνεια τα ζητήματα όπως ήταν μέχρι σήμερα θα βρεθούμε προκατάστασης που δεν θα γιατρεύεται.